Πάρτα αλλιώς. Στα αγγλικά για να καταλάβουμε. Πιστεύεις ότι έχει ενδυματολόγο, έχει κάποιον άνθρωπο που τη βοηθάει, ότι έχει στη λίστα. Και γιατί το πιστεύεις. Καλό είναι αυτό πάντως, γιατί δεν ισχύει, οπότε... Για πες, Ναντίν. Κοίτα, δουλειά μου 20 χρόνια πολίτρια λιθυλιανική. Έχει περάσει πάρα πολύ από μένα πελάτησες. Καταλαβαίνεις ποιος είναι, έχει στυλ, ποιος δεν έχει στυλ, πότε το φτιάχνεις, πότε το κάνεις σαν image maker. Η Ιωάννα έχει πάρα πολλά looks που δεν έχουν καμία σχέση με την Ιωάννα. Ισχύει. Και δεν πιστεύω ότι το μυαλό της μπορεί να φτάσει σε αυτή την ιδέα με το πουκάμισο. Μα δεν είναι τίποτα αυτό. Άμα μπεις τώρα στο ίντερνετ και βάλεις λευκό πουκάμισο, 10 τρόποι να το βάλεις, θα βγει αυτό, θα βγει αυτό που έκανε η Φωτεινή και η Έλλη. Θα βγουν τέτοια έχει πράγματα ωραίο. Πολλά. Ναι, εγώ τώρα αυτό στυλ, δεν μπορώ να το καταλάβω αλλά... όμως, γιατί μιλάτε όλοι για μένα έχει... χωρίς εμένα. Δηλαδή... Ναι, περίμενε εσύ να μιλήσουμε εμείς και μετά θα πεις και εσύ, ναι. Πιστεύω έχει stylist. Έχει κάποιον, είναι like a doll για μένα η Ιωάννα. Έχει κάποιον κάτι. Που της φέρνει τα ρούχα. Ναι. Και της λέει θα βάλεις αυτό και αυτό και αυτό σήμερα. Είναι όμως, πρέπει να απαντήσεις και ο Άννα, γιατί δεν πάλα και πιστεύω και τα ρούχα είναι ξένα πάνω της. Ναι. Καταλαβαίνω. Δεν θέλω να είμαι κακιά, απλά I'm just saying my κάτι opinion. Κάτι κεραυνούς βλέπω βγαίνουν από τα μάτια της Ιωάννας, κάνει... Μα είναι πραγματικά προκαλώ διάφορα έτσι... Σε διάφορες φαντασιώσεις, διάφορα συναισθήματα, διάφορα... Δεν είχε φαντασίωση αυτό. Θέλω να, ειλικρινά, τον κόσμο που με ακούει και με βλέπει μόνη μου και με χαιρετάει στον δρόμο με 10 σακούλες έτσι, γιατί τώρα θα βάλω τα κλάματα. Συγγνώμη, και εγώ την έχω δει στον δρόμο. Παιδιά, είναι τραγικό αυτό το πράγμα, αλήθεια. Εξ' επίσης, πες μας. Λοιπόν, είμαι μόνη μου στην Ερμού. Ιωάννα, θέλω να σου πω κάτι. Το ότι το λέει μια συμπαίκτριά σου δεν σημαίνει ότι ισχύει. Δεν σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι εκφράζει την άποψή της. Ναι, όμως δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί εγώ ξέρω μόνο πόσο προσπαθώ. Βάλε και εσύ μια φωτογραφία την αποψωνίζεις. Περίμενε, βρε παιδί μου, τώρα κι εσύ. Ωραία. Τα λέει, Ναντίν. Εσύ τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ότι εγώ τα κάνω μόνη μου. Ναι, και ειλικρινά είμαι μόνη μου και... Ο μόνος λόγος που ζητάω βοήθεια από κάποιους φίλους μου είναι για να έρθουν να με πάρουν, γιατί δεν μπορώ άλλο να κουβαλάω. Τι να κουβαλείς και είσαι μισό μέτρο. Ακριβώς. Είσαι, δηλαδή, και όσον αφορά τα ρούχα που λέει ότι είναι ξένα πάνω μου, είναι να δίνω ξένα κάποια ρούχα πάνω μου, γιατί είναι το size μου τέτοιο. Και πάρα πολλές φορές κάθομαι και μεταποιώ και μόνη μου και με μοδίστρες ρούχα για να είναι να σωστά κάτι. Πάνω μου. Και εγώ είμαι extra small. Δεν είσαι και το εγώ είμαι extra small. Και εγώ φοράω παιδικό. Size. Okay. Φοράς το 11. Υπάρχει looks, γιατί εγώ φοράω το 11 στο παιδικό. Το έχεις κάνει πάρα πολύ ωραίο, αλλά υπάρχει looks, δεν είναι εσένα. Κάποιος τα έχει βάλει πάνω σου. Αυτό είναι 100%. 100%. Σαν experience από μένα που είμαι μέσα στο ωραία, fashion, έλα, τελευταία 25 έλα, χρόνια. Έλα μαζί μου, κάθε μέρα δεν που φεύγω πιστεύω, από τη δουλειά μου και πηγαίνω στην δεν υπάρχει στην περίπτωση μου. Να μου αλλάξεις γνώμη ότι δεν υπάρχει ένα στυλίσσας πίσω από τα looks σου. Μήπως υπάρχουν δύο. Ήθελα να πω την αλήθεια σήμερα. Είναι όλοι οι στυλίστες από πίσω μου. No. Φωτεινή είναι φωτεινή. Έχει το στυλ της. Είναι φωτεινή. No one can copy her. Αγάπη μου, έχω έρθει εδώ για να δείξω πράγματα τα οποία μπορώ να κάνω, τα οποία ίσως να μην έκανα και στην καθημερινότητά μου. Ήρθα και να πειραματιστώ και να δω τι μπορώ να κάνω και πού μπορώ να φτάσω. Okay. Ίσως κάποια να είναι ξένα πάνω μου, κάποια άλλα να είμαι εγώ. Okay. Εσύ έχεις χρόνια, μία εμπειρία και μία πορεία πάνω στη μόδα και το λες συνέχεια και να μην το ξέρω, το λες. Κάθε φορά με το καλημέρα μας λες αυτό το πράγμα. Δεν σου λέω αυτό κάθε φορά με την καλημέρα. Και συγχαρητήρια γιατί φαίνεται αυτό. Εγώ σου είπα, και στο άνοιξε ένα βιβλίο, αφού έχεις μπει σε τέτοιο παιχνίδι, έχεις μπει σε τέτοιο με fashion και styling και δεν ξέρεις ποιος είναι η Comme des Garçons, που θέλεις να το παίξεις fashionista και blogger και whatever και δεν ξέρεις ποιος είναι η Comme des Garçons, σου είπα, άνοιξε ένα βιβλίο και διάβασε λίγο History of Fashion. Αυτά τα βγάζεις από το μυαλό σου, μία πλάκα κάναμε okay. και δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση okay. αυτή τη στιγμή. Okay. Okay. Το τι ξέρει ο καθένας, okay. το ξέρει ο ίδιος. Okay. Okay. Εντάξει, και εσύ δεν είσαι εδώ για να μου επιβάλλεις, ούτε για να με κρίνεις κατά αυτόν τον τρόπο. Μέχρι εκεί που σε παίρνει. Okay. Υπάρχει όριο. Okay. Ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις, Ιωάννα. Δεν ξέρω αν έχεις τη λίστα ή όχι.
Η αλήθεια είναι ότι... Αλλά δεν είναι καλός, ξέρεις. Και εμένα κάποιος μου είπε ότι μπορεί να έχεις. Και εσύ και η Χριστίνα. Και ότι η Ναντίν πέρσι έντυνε κάτι άλλες παίχτριες που ήταν εδώ. Και η Εύα μου είπαν ότι έχει τη λίστα. Γενικώς... Ακούω διάφορα. Εγώ τους προκαλώ όλους να έρθουν να με παρακολουθήσουν. Εγώ όλα τα ακούω. Κοίταξε να σου πω, δεν ξέρω τι κάνετε. Ειλικρινά δεν φοβάμαι τίποτα. Από τη στιγμή που δεν είστε κλεισμένοι σε ένα σπίτι και δεν μπορούμε να ξέρουμε, και η Φωτίνη μπορεί να έχει τη λίστα. Λέω εγώ τώρα. Εγώ ελπίζω να μην έχει καμία. Έτσι. Εσύ έχεις ένα... Πώς να το πω, έχεις ένα χούι. Βλέπεις τις εικόνες στο Instagram και τις κάνεις και επειδή ντρέπεσαι να πεις ότι είδα τις εικόνες, μας λες και τα όχι, μόνοι μου τα έκανα, μόνοι μου τα έκανα και μετά στέλνουν και τις εικόνες και γίνεσαι ρεζίλη. Ξέρω πώς μπορείς να βάλεις ένα τρικό που κάνεις, γιατί το έχω κάνει αρκετές φορές.